Δεν έχει και τόση σημασία, καθώς οι θύτες είναι οι δεσμοφύλακες και το κοινό.
Τα ζώα σκοτώνονται επειδή είναι αναλώσιμοι παραγωγικοί πόροι στους ζωολογικούς κήπους. Ζουν και αναπνέουν για να φέρνουν νευρό στους ιδιοκτήτες με τη μορφή εισιτηρίων. Τα ίδια τα ζώα δολοφονούνται γιατί δεν αποτελούν πλέον φερέγγια εκθέματα. Γιατί η ζωή τους οικονομικά αποτιμάται λιγότερο από μια ενδεχόμενη μήνυση ενός επισκέπτη, ο οποίος θα ισχυριστεί ότι έχει υποστεί σωματική, ψυχική βλάβη από το ίδιο το ζώο. Είτε πρόκειται για το τζάγουαρ, είτε πρόκειται για γέρικα δελφίνια, είτε για χιμπατζίδες, η ζωή τους αξίζει όσο φέρνουν ανέμελους επισκέπτες, όσο επιβεβαιώνουν το ανθρωποκεντρικό παράδειγμα της χρησιμοθυρικής συμπεριφοράς απέναντι στα ζώα και στο φυσικό κόσμο. Λέμε ξεκάθαρα ότι η θέση των άγριων ζώων είναι στα φυσικά και εναγριωμένα ενδιαιτήματά τους και όχι στα κλουβιά των ζωολογικών κήπων. Να μιλήσουμε για ολική απελευθέρωση ή να μην μιλήσουμε καθόλου. Το Αττικό δολοφονεί εφαιρεία και κάθε κοιμαντή. Το Αττικό δολοφονεί εφαιρεία σε κάθε κοιμαντή. Λεφαιρεία, σώσα είναι στα κλουβιά. 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 Είναι κάτι το οποίο τους επιβάλλεται με τη βία και προσπαθούν με κάθε τρόπο να ξεφύγουν. Σε αυτή την προσπάθειά τους για ελευθερία, η οποία είναι και η απόδειξη της αντίστασής τους, είναι και η απόδειξη ότι έχουν συναισθήματα, ότι έχουν εμπρόθετη δράση, ότι θέλουν μια ζωή ελεύθερη. Σε αυτή λοιπόν τη δράση τους, η απάντηση από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο κάθε φορά είναι η δολοφονία. Είναι μια συστηματική επιλογή και του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου και της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ένωσης των Ζωολογικών Κήπων. Τα ζώα μόλις βγουν έξω να δολοφονούνται σαν να είναι απλά πράγματα. Το κάνουν για να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να εγγυηθούν στους επισκέπτες τους ότι τα πάρκα τους είναι ασφαλή με κάθε κόστος. Σε αυτή την ασφάλεια με κάθε κόστος που σκοπό πόσο αποτέλεσμα έχει τη δολοφονία αυτών ζώων, εμείς λέμε να κλείσουν τώρα όλοι οι ζωολογικοί κήποι. Να κλείσουν όλα τα πάρκα σε όλο τον κόσμο. Τα ζώα να μπορέσουν είτε να διατηρηθούν για ένα μικρό διάστημα μέχρι ώστε να επανενταχθούν στο φυσικό τους περιβάλλον, είτε να δεχτούν τη φροντίδα που τους αξίζει σε πραγματικά πάρκα, όπου στόχος θα είναι η ευημερία και η ευζωία τους και όχι η κερδοσκοπική τους χρήση. Όσο τα πάρκα βγάζουν χρήματα από τα ζώα, τόσο τα κλουβιά τους θα είναι στενά, τόσο θα εμπλουτίζονται και θα αναπαράγονται σε συνθήκες εγκλεισμού και αιχμαλωσίας.